δώσει τελικά συνέντευξη ποτέ τόσα χρόνια και το κρατάει. Ναι, δεν του είναι ευχάριστο. Δηλαδή δεν περνάει καλά με αυτό. Δεν περνάει καλά. Οπότε το αφήνει στην ησυχία του, γιατί βασανιστεί. Δεν θέλει να μιλήσει. Δεν θέλει να μάθουμε κάτι για εκείνον. Δημόσια προφανώς δεν του είναι απαραίτητο. Δίνει συνεντεύξεις. Σε περιοδικά. Σε περιοδικά, σε εφημερίδες, ναι, δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν τον ταλαιπωρεί. Το άλλο είναι μια συνθήκη που δεν το. Τον αγχώνει τηλεόραση πολύ. Δεν το θέλει. Οπότε μια χαρά τα πάει. Οπότε γιατί να μπει στη διαδικασία. Νομίζω πρέπει να έχει πολλές προτάσεις μετά από τόσα χρόνια να βγει. Ναι. Είχε προτάσεις και από εκπομπές που έχουν κάνει συγκλονιστική διαδρομή για να κάνει την πρεμιέρα των εκπομπών. Ήταν πάντα πολύ χαρούμενος που του συνέβαινε αυτή η πρόταση. Ήταν πάντα πολύ ευγενικός. Το απολάμβανε με ποια είναι ότι. Το καταλάβαινε ότι του κάνανε την τιμή να τον καλούνε για την πρεμιέρα. Και παρότι ήθελε να το κάνει το Χατήρι, δεν προχώρησε. Έχει κάνει κάποια στιγμή για την Έλενα την Ακρίτα και για τον Γιώργο τον Λεμπέση έχει παρευρεθεί. Αλλά αυτό όχι για προσωπική συνέντευξη. Ποιο είναι το